Στη σχολή. Μακεριάδη, πώς θα λες. Ο Μοναχός εδώ είναι διευθυντής. Εδώ στα παράθυρα μέσα. Τα βάλαμε Αλκιβιάδη οριζόντια για λόγους για τη ράχη τους. Να ξέρουν ότι τα κοιμήλια τα μαζέψαμε από τα κατόγια, ήταν σε βραδική κατάσταση, τα οποία συντηρήθηκαν και αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά το καμάρι. Πριν 10 χρόνια πήγα για πρώτη φορά στη Λιβύη, σαν ιερέα, σαν αρχιμαντρίτης, για να εξυπηρετήσω εκεί τις ανάγκες των χριστιανών, των Ελλήνων και των άλλων σλαβικών λαών που ήταν εκεί, Ρώσοι, Ουκρανοί, Σέρβοι, Βούλγαροι, σε αυτή τη χώρα η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη η Λιβύη, σαν χώρα, έχει πολύ πράσινο. Η πρωτεύουσά της, η Τρίπολη, έχει 2 εκατομμύρια κατοίκους. Όλη η Λιβύη έχει 6 εκατομμύρια κατοίκους. Ο κόσμος, εμάς ειδικά τους Έλληνες μας αγαπάνε και μόλις λες ότι είσαι Έλληνας, τους βλέπεις πώς αλλάζει το πρόσωπό τους. Μας αγαπάνε πάρα πολύ εμάς σαν Έλληνες. Είχαμε πλήρη ελευθερία. Λατρεύαμε ελεύθερα τον Θεό μας, χτυπούσαμε καμπάνες και δεν μας ενοχλούσε κανένας, μάλλον το κράτος μας βοηθούσε πάρα πολύ. Παράδειγμα μεγάλο ήταν ότι Μεγάλη Πέμπτη βγάζαμε τον επιτάφιο μέσα στην Τρίπολη, 9 η ώρα το βράδυ, 9.30, χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα και οι μουσουλμάνοι καθόντουσαν στα πεζοδρόμια από εδώ και από εκεί, περνούσαμε εμείς οι πομποί και με σεβασμό και με ευλάβεια μας έβλεπαν. Είναι η μόνη μουσουλμανική χώρα στην οποία περιφέρεται ο επιτάφιος μέσα στην πόλη, σε καμία άλλη. Κάναμε Ανάσταση 12 η ώρα, έλαμπε ο ουρανός από τα βεγγαλικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Η Θεία Λειτουργία μεταδιδόταν με κόρνες έξω, χωρίς να μας ενοχλεί κανένας, χτυπούσαμε καμπάνες. Κάθε Παρασκευή, που είναι και η αργία των μουσουλμάνων, γιατί η Κυριακή εκεί είναι εργάσιμη ημέρα. Μετά έγινε η Επανάσταση στη Βόρεια Αφρική, η οποία ονομάστηκε Αραβική Άνοιξη. Χαρήκαμε κι εμείς που ξεκίνησε αυτή η Επανάσταση, γιατί αυτά όλα τα κράτη ήταν κάτω από σκληρά τυραννικά καθεστώτα, δικτατορικά. Χαρήκαμε, γιατί είπαμε ότι θα πνεύσει ένας άνεμος δημοκρατίας και σε αυτά τα κράτη, σε αυτούς τους λαούς. Αλλά μετά στο διάβο αυτό της Επαναστάσεως χάθηκε η Επανάσταση και μπήκαν μέσα οι τσιχαντιστές. Έριξαν τα παλιά καθεστώτα και ανέλαβαν αυτοί. Οι τσιχαντιστές είναι φανατικοί μουσουλμάνοι οι οποίοι δεν δέχονται εκεί ούτε άλλη θρησκεία αλλά ούτε και δέχονται και ξένους. Θέλουν δηλαδή να είναι μόνο οι ντόπιοι εκεί και να μην υπάρχει ξένος εκεί υπήκος, ξένος και στη Λιβύη και στη Βόρεια Αφρική. Εγώ παρέμεινα και μετά, σαν ιερέας εκεί, παρέμεινα, γιατί με είχαν ανάγκη ο κόσμος. Έφυγα από την Τρίπολη της Λιβύης, 11 Ιουλίου του 2014, με σκοπό να μείνω ένα μήνα στην Ελλάδα, με την άδειά μου την καλοκαιρινή και να επιστρέψω. Στις 12 όμως Ιουλίου ξέσπασε ο πόλεμος, η εμφύλια σύραξη αυτή που γίνεται εκεί, και έκτοτε βρίσκομαι εδώ στην Ελλάδα. Βρισκόμενος στην Ελλάδα, η Σύνοδος του Πατριαρχείου και ο Πατριάρχης μας, ο κύριος Θεόδωρος, ο Πατριάρχης των Φτωχών, όπως τον αποκαλούν όλοι, και η Ιερά Σύνοδος, με εξέλεξε επίσκοπο Βερενίκης για να ποιμάνω το λαό της Λιβύης. Εμείς εκεί οι Έλληνες και οι Χριστιανοί είμαστε πάντα εκεί πέρα. Το Ευαγγέλιο το κήρυξε εκεί ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος στη Λιβύη. Στα βιβλία και στην ιστορία βλέπουμε ότι η Λιβύη είχε παλιά 70 επισκοπές. Άρα όλη η Λιβύη λοιπόν ήταν χριστιανική. Τον 6ο αιώνα, το 600, κατελήφθησαν όλα αυτά τα κράτη από τους Άραβες και έτσι εξισλαμίστηκαν. Τώρα ντόπιοι Λίβοι χριστιανοί δεν υπάρχουν, γιατί μάλλον αναγκάστηκαν να εξισλαμιστούν, αλλά εμείς έχουμε σαν Μπίμνιο Ελλαδίτες μάλλον, Κύπριους, Ρώσους, Ουκρανούς, Σέρβους, Βούλγαρους και έχουμε και από τους Άραβες Σύριους, από τη Συρία που είναι εκεί και δουλεύουν και εργάζονται
και εξυπηρετούμε τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Έχουμε δύο ενορίες, μία στην Τρίπολη, τον Άγιο Γεώργιο των Σκλάβων, έτσι λέγεται η εκκλησία, και άλλη μία ενορία έχουμε στη Βεγγάζη, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Και τώρα που βρίσκομαι εδώ στην Άνδρο, όπως είπα και στην Κυριακή που κάναμε το μνημόσυνο εδώ για το ναυάγιο αυτό που έγινε, της Χρυσής Αυγής, ήμουνα συγκινημένος και φορτισμένος πάρα πολύ, γιατί πριν από λίγες μέρες θα είδατε στις τηλεοράσεις ότι και στην Λιβύη έσφαξαν 21 άτομα, μόνο και μόνο γιατί ήταν χριστιανοί, για τίποτα άλλο. Δεν ήταν εγκλήσεις, δεν κλέψανε, δεν σκοτώσανε, δεν κάναν κάτι κακό, μόνο και μόνο επειδή ήταν χριστιανοί. Μια μαύρη σελίδα, μια ημέρα μαύρη για την ιστορία που εύχομαι να μην εξαπανωνυφθεί. Και όπου λειτουργώ και όπου βρίσκομαι, ζητάω από τους χριστιανούς, από το πλήρωμα της Εκκλησίας, από τον κόσμο, να προσεύχονται για τους χριστιανούς μας στη Βόρεια Αφρική που περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, για τους χριστιανούς μας που είναι στη Συρία, στη Μέση Ανατολή που υποφέρουν και στη Μέση Ανατολή και στην Παλαιστίνη, εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός μας, ο αρχηγός της ειρήνης, δυστυχώς ακόμη μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ειρήνη. Τώρα έχουν φύγει και όλοι οι χριστιανοί και όλοι οι Έλληνες και οι Έλληνες που είχαν γεννηθεί εκεί πέρα και οι άνθρωποι όλοι που δούλευαν στις εταιρείες και στις ελληνικές, αλλά και γενικά έχουν κλείσει όλες οι πρεσβείες, δεν υπάρχει καμία πρεσβεία, έχουν φύγει όλες οι αποστολές και τώρα η κατάσταση είναι πολύ τραγική. Επικοινωνώ συνέχεια με ανθρώπους εγώ εκεί και μαθαίνω και τα πράγματα όλο και χειροτερεύουν. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, να έρθει η ειρήνη εκεί σε αυτό το κράτος. Εγώ τώρα περιμένω στην Ελλάδα εδώ, μετά τη χειροτονία μου, είμαι καινούριος επίσκοπος. Χειροτονήθηκα στις 6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου και παραμένω εδώ μέχρι να ανοίξει ο δρόμος να επιστρέψω στη Λιβύη, πάλι στην Τρίπολη και να επιστρέψουν και οι χριστιανοί μας πάλι και να ζήσουμε μια ζωή όπως τη ζούσαμε πρώτα, ειρηνική και αδελφομένη μαζί και με μουσουλμάνους και με χριστιανούς.